Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα της DR τηλεόρασης στα ξημερώματα της Τρίτης από τη φλεγόμενη χωματερή στη Νέα Κοίο μιλάει από μόνη της. Αγανακτισμένοι κάτοικοι έφυγαν από τα σπίτια τους αφού η κατάσταση ήταν αποπνικτική και σε δηλώσεις τους μιλούν για προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Ασφυξία, δυσοσμία και αποπνικτική ατμόσφαιρα είναι οι λέξεις που αποδίδουν την κατάσταση που επικρατούσε τα ξημερώματα της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Κοίου και όχι μόνο. Για πολλωστή φορά η χωματερή που βρίσκεται στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος της Νέας Κοίου με το Άργος ανεφλέγει. Τα πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούσαν να τη σβήσουν, όμως η κατάσταση για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μιλούν για προβλήματα υγείας και ζητούν επιτόπου λύση. Κάποιοι δήλωσαν ότι έφυγαν από τα σπίτια τους αφού η ζέστη με τη δυσοσμία και την καπνίλα από τα σκουπίδια έκαναν την κατάσταση αφόρητη. Αυτή η δυσοσμία δεν ήταν μόνο χθες το βράδυ, είναι σχεδόν σε καθημερινότητα. Πλέον δεν μπορούμε να σταθούμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Καθημερινά, κάθε βράδυ, αργά, όταν βάζει αυτό το στεριανό αεράκι που λέμε εδώ, το ελαφρό το βοριαδάκι αυτό, όλη Κίος, όλη Νέα Κίος γεμίζει από κάπνα με μεγάλη δυσοσμία. Δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Νιώθουμε μεγάλη δυσφορία. Κάτι πρέπει να γίνει. Ας ξεκινήσει επιτέλους αυτό το εργοστάσιο που θα μεταφέρει τα σκουπίδια στην Αρκαδία που λέγανε. Τι περιμένουνε. Οι καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτει μία πίσω από την άλλη. Έλεος πια, δεν πάει άλλο. Η πολιτεία θα πρέπει να δει και τους πολίτες. Δυστυχώς δεν τους βλέπει. Μόνο να μας τα παίρνει θέλει. Τα χαράτσια πάμε και τα πληρώνουμε. Το άλλο πάμε, ας κάνει κάτι. Να πάρουν τα σκουπίδια από εδώ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και γύρω-γύρω καλλιέργειες πλήττονται από τα ποντίκια και από τους αρουραίους και η βρώμα, η φωτιά. Όλο καίγονται και κάθε μέρα. Κάπνα. Έχει πιάσει χθες και ήταν έντονη. Τη σωσμία αυτά, θα μ' αφησάει βοριά σε ένα σπίτι. Θα μ' αφησάει νοτιά, σπίτι το άλλο. Οπωσδήποτε πρέπει να φύγουν από εκεί, αλλά. Αυτό που αναπνέουμε είναι δηλητήριο, το βάζουμε μέσα μας. Από εκεί θα προέλθουν οι αρρώστιες, θα προέλθουν τα πάντα. Τα πνευμόνια μας το ένα το άλλο. Άμα δεν γίνει αυτό που λένε στην Τρίπολη να γίνεται εργοστάσιο και εδώ να τα μαζεύουν και να τα πακετάρουν, τα πηγαίνουν, αυτή είναι η καλύτερη λύση. Βέβαια φωνάζουν μερικοί, δεν θέλουν το εργοστάσιο, πρέπει να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να πεθαίνουμε από τα σκουπίδια για να έχουμε τα πρώτα θύματα, για να επιτέλους να ξεκινήσει η πολιτεία να κάνει κάτι. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Κοίου του Δήμου Άργους Μυκηνών, Θανάσης Βάνας, μιλάει με ξεκάθαρη γλώσσα για την αδιαφορία των τοπικών αρχών και όλων των υπεύθυνων για το σοβαρό θέμα της χωματερής που απασχολεί όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Νέας Κοίου. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Κοίου του Δήμου Άργους Μυκηνών, Θανάσης Βάνας, που ήταν στην έδρα της κοινότητας στη Νέα Κοίο, ερωτηθής για το θέμα της ανάφλεξης της χωματερής, ήταν ιδιαίτερα σαφής και ξεκάθαρος. Μάλιστα, μίλησε για διαφορία των τοπικών αρχών και των υπευθύνων. Φωτιές η χωματερή παίρνει συνέχεια και η κατάσταση εδώ είναι αποπνικτική. Δηλαδή, πήραμε τους δρόμους της και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Ήταν ένας εφιάλτης. Και όπως σας είπα, αυτό γίνεται συνέχεια τακτικά. Δεν υπάρχει λύση καμία από ό,τι βλέπω εγώ. Μόνο αν τυχόν γίνει απομάκρυνση της χωματερής. Που βλέπω λιγάκι δύσκολο αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι όντως πάρα πολύ έντονο. Οι φωτιές, άμα δεν δεις κάποιον να τη βάζει, μπορεί να τη βάζει ανθρώπινο χέρι, μπορεί να παίρνει και μόνη της η φωτιά. Η σημασία έχει ότι παίρνει η φωτιά. Τώρα πώς παίρνει. Πάντως, χθες στη Νέα Κοίο ήταν πολύ δύσκολα πράγματα από ό,τι μας είπαν και κάτι. Μα σας είπα, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι μόνο χθες. Οπότε, ειδικά όταν φυσήξει λίγο βοριαδάκι, η κατάσταση εδώ είναι σιγουρόμαστε και φεύγουμε. Δεν μπορείς να μείνεις στην Κοίο. Ειδικά το μισό χωριό είναι σε τραγική κατάσταση. Και με την παραλία και τον κόσμο που έρχεται. Ναι, υποτίθεται ότι κάναμε κάποια έργα να φέρουμε κάποιον κόσμο στη Νέα Κοίο και η δυσοσμία, μία τα σκουπίδια, μία η χαβούζα, σηκώνεται και φεύγει ο κόσμος.
Βλέπετε άλλες παραλίες, άλλα χωριά είναι γεμάτα κόσμο και εμείς εδώ είμαστε εμείς και εμείς. Ο Δήμος τι κάνει, ασχολούνται καθόλου με αυτό? Τώρα κοίταξε, τώρα είναι πενταετία, τώρα είναι τελείως χαλαρά, τώρα στην Κύρο δεν πατάει κανένας ούτε για γλέντι που λέμε, ούτε για καφέ. Υπάρχει τελείως, καταρχήν έχει 4 μήνες, παρακαλάμε να έρθει ηλεκτρολόγος να βάλουμε μία λάμπα και πριν τις εκλογές έχει να πατήσει ηλεκτρολόγος στη Νέα Κύρο. Για να βάλουμε μία λάμπα. Οι μισές λάμπες είναι καμένες. Δεν είναι σκοτάδι, πλήρη σκοτάδι υπάρχει. Τώρα δεν κουνιέται κανένας. Καμιά εκδήλωση να πάνε να πιάσουν κανένα μικρόφωνο, να φανούνε, να γράψουν, να φανεί το όνομά τους, να γράψουμε καμιά ταμπέλα, ξέρεις, να το παίξουμε εθνικοί ευεργέτες. Ενώ τόσα χρόνια ήμασταν στην ΑΡΠΑ, τώρα το παίζουμε εθνικοί ευεργέτες. Αυτή είναι. Δυστυχώς. Ποιος έχει την ευθύνη τελικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων και ποιος θα προφυλάξει τους πολίτες από τις φωτιές που συχνά ξεσπούν στη χωματερή της Νέας Κύου, δήλωσε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία ο δημοσιογράφος και ενεργός πολίτης, ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβάλλοντος, Άκης Ντάνος. Αφορμή δόθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη χωματερή της Νέας Κύου. Το θέμα δεν είναι τι ακριβώς πληροφόρηση που δεν έχουμε εμείς οι πολίτες. Εμείς πολλές φορές έχουμε επιμείνει σε διάφορα θέματα, έχουμε προτείνει λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια. Δυστυχώς το θέμα είναι τι ακριβώς θέλει η περιφέρεια ή ήθελε παλιότερα η νομαρχία ή η Δήμη. Το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό. Ποιος έχει την ευθύνη και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Ως πολίτες πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα έχουν οι πολίτες. Και πρέπει να αντιληφθούμε μερικά πράγματα. Οι φωτιές οι οποίες ξεσπούν στις χωματερές, τις περισσότερες φορές προφανώς δεν είναι τυχαίες. Γιατί έχουν τύχει φωτιές οι οποίες έχουν γίνει με συννεφιά, έχουν γίνει την ώρα που βρέχει. Επομένως δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις ώστε να εφηλεγούν τα σκουπίδια. Υπάρχουν όμως φωτιές οι οποίες πράγματι προκαλούνται λόγω της ζέστης, αλλά είτε είναι τεχνικές φωτιές, είτε είναι φυσικές φωτιές, είναι το ίδιο επικίνδυνο. Έχουμε απελευθέρωση διοξινών, έχουμε απελευθέρωση καρκίνου προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν θέλουν να το καταλάβουν πόσο επικίνδυνο είναι. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τι έγκλημα κάνουν αυτοί οι οποίοι αφήνουν έτσι τα σκουπίδια να βρίσκονται εκτεθειμένα χωρίς καμιά πολιτική επεξεργασία. Και λοιπόν να ρωτήσει ο πολίτης τι ακριβώς έπρεπε να γίνει και πού είναι αυτή η έξιμη που είχαν τις λύσεις παλιότερα. Είναι αυτές οι λύσεις που λέγαμε από την αρχή. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση σημαίνει μείωση του όγκου των σκουπιδιών. Αν ανακυκλώσουμε μόνο το χαρτί, έχουμε μείωση του όγκου των σκουπιδιών κατά 60%. Καταλαβαίνει κανείς 60% χαμηλότερο αυτό το βουνό των 4-5 μέτρων σκουπιδιών που πήρε φωτιά χτες. 60% θα ήταν κάτω από το μισό. Λοιπόν, αντιλαμβάνει κανείς πώς μπορούμε να μειώσουμε και άλλο τον όγκο. Θέλει κανείς και άλλες λύσεις. Υπάρχουν πολλές λύσεις που δυστυχώς τις ξέρουν, αλλά δεν τις προωθούν. Μία από αυτές ήταν η κάρση των υπολοιμάτων του βιολογικού καθαρισμού. Αυτά αποτελούν καύσιμη ύλη αρίστης ποιότητας. 78% καύσιμη ύλη πολύ καλής ποιότητας επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε προσπαθήσει παλιότερα η ΔΕΙΑΡ να εμπορευτεί την ύλη αυτή. Δυστυχώς ο τότε δοτός περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτό το πράγμα στη ΔΕΙΑΡ. Αρνήθηκε χρήματα στη ΔΕΙΑΡ και θα απολύτω στη Μεγαλόπολη και σε μια εταιρεία στην Αθήνα η οποία ζητήσει να την πάρει ως καύσιμη ύλη. Και ξαναρωτιέμαι πάλι, αφού τα ξέρουμε όλα αυτά, τι γίνεται και μιλάμε για εργοστάσιο οριστικής, δεν ξέρω πώς, εκμετάλλευσης των σκουπιδιών. Τι γίνεται με όλα αυτά τα εργοστάσια και πού ακριβώς αποσκοπούν. Αυτά αποσκοπούν όλα στο κέρδος. Είτε μολύνουν το περιβάλλον, που ξέρω ότι το μολύνουν, είτε δεν το μολύνουν. Αυτό όμως που πρέπει να δει ο πολίτης είναι το εξής. Μην πέφτει στην παγίδα σε αυτά τα οποία του λένε. Του λένε ότι θα έχουμε διαχείριση των σκουπιδιών. Ας μας πούνε λοιπόν τι συμφωνίες έχουν κάνει. Αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης έχουμε μείωση του όγκου των σκουπιδιών. Είναι εμφανής η μείωση του όγκου των σκουπιδιών. Όταν όμως με τις εταιρείες κλείναν τις συμφωνίες και γινόταν διαγωνισμοί, υπολογίζαν με άλλα ποσοστά σκουπιδιών. Τη διαφορά αυτή, ποιος θα την πληρώσει? Θα την πληρώσει ο πολίτης? Προφανώς. Γιατί καμία εταιρεία δεν θα πει θέλω να μειώσει το κέρδος μου. Άρα λοιπόν το ζητούμενο όμως για τούτη την ώρα που μιλάμε είναι πώς αποφεύγεται η πολύ έντονη ρύπανση που είπες και εσύ προηγουμένως, Σάκη, ναι. Και μου επιτρέπεις τον ενικό. Ναι, ναι, γιατί χθες το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ έντονο. Το φαινόμενο αυτό είναι το ίδιο έντονο που είναι και άλλες φορές που καίγονται σκουπίδια. Θυμάμαι και την πρώτη-τελευταία φορά που είχα πάρει φωτιά και ήμουν εκεί, που ο καπνός έφτασε μέχρι το άστρος.
Λοιπόν, και θυμάμαι βέβαια και τους πυροσβέστες οι οποίοι καλούνται κόντρα στον καπνό χωρίς να φοράνε μάσκα. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή τόσο μεγάλη αφέλεια σε αυτόν τον τόπο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος σε αυτόν τον τόπο να προστατεύσει έστω και τους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, yeah. Σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αύριο λύνουμε το θέμα των σκουπιδιών. Γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως προετοιμασία. Άμα θα γίνει ένας χώρος διαλογής σκουπιδιών, που ζητάμε εδώ και χρόνια, θα έχει λυθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών. Θα πει αν υπάρχει εργοστάσιο που κάνει ένα κύκλο γυαλιού, υπάρχει εργοστάσιο που κάνει ένα κύκλο χαρτιού, υπάρχει ένα κύκλο εργοστάσιο που κάνει ένα κύκλο πλαστικών, υπάρχει εργοστάσιο που κάνει ένα κύκλο στο Α, το Β, το Γ. Επομένως, εάν θα κάναμε διαλογή σκουπιδιών σε κανένα τόπο, θα του το πηγαίναν έτοιμα. Είχα εργοστάσιο να πάρουν, θα πέρανε πρώτοι ήλιοι έτοιμοι. Μάλιστα. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα εργοστάσιο, να εξαρτώμαστε από ένα και μοναδικό εργοστάσιο για 20-25 χρόνια, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου εκ μέρους των Ομοσπονδιών των Ένστολων της χώρας στο Υπουργείο Οικονομικών, αφού ο Υπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή τους, όπου θα συζητείται το θέμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα οικονομικά τους. Το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ομοσπονδία Αστυνομικών αναφέρει τα εξής. Ο Υπουργός Γκίκας Χαρδούβελης, επιδεικνύοντας πρωτοφωνία λαζονία, ακύρωσε τη συνάντηση χωρίς να δοθεί συγκεκριμένη εξήγηση, διοχετεύοντας τον τύπο διάφορα σενάρια δίθεν λύσεων και αντί να ενημερώσει ως οφείλει κυρίως και πρωτίστως τους θεσμικούς εκπροσώπους των Ενστόλων, προτίμησε να καλυφθεί πίσω από το αστυνομικό φραγμό στην είσοδο του Υπουργείου του. Ύστερα από αυτά, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών θα επισκεφθούν αύριο τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, οι νομικοί σύμβουλοι των Ομοσπονδιών κινούν διαδικασία σύνταξης εξοδίκου, το οποίο θα επιδοθεί άμεσα στον Υπουργό Οικονομικών, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσής του την Παρασκευή 1η Αυγούστου. Όντως έτσι είναι, υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, με τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες Αστυνομικών Λιμενικών Πυρεσβεστών, σχετικά με την απόφαση του ΣΤΕ. Ο κύριος Υπουργός, επιδεικνύοντας πρωτοφανή αλαζονία, ακύρωσε τη συνάντηση χωρίς να δοθεί συγκεκριμένη εξήγηση, διοχετεύοντας στον τύπο διάφορα σενάρια δίθεν λύσεων και αντί να ενημερώσει ως όφιλε κυρίως και πρωτίστως στους θεσμικούς εκπροσώπους των Ενστόλων, προτίμησε να καλυφθεί πίσω από τον αστυνομικό φραγμό στην είσοδο του Υπουργείου του, μεταχειρίζοντας κατά αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των 70.000 εν ενεργεία αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, αλλά και προσβάλλοντας τα σώματα που υπηρετούν. Προφανώς, ο κύριος Υπουργός θεωρεί φυσιολογική εξέλιξη πλέον την εικόνα των πάνωπλων αστυνομικών έξω από τα κατεβασμένα μονίμως ρολά της εισόδου των γραφείων του. Από την πλευρά μας δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στις αντιδημοκρατικές ενέργειες της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όσο δεν συμμορφώνεται και δεν εφαρμόζει το διατακτικό των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρανομεί και ως εκ τούτου μας υποχρεώνει να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Η ένστολη δεν είναι δεδομένη κανενός, ούτε θα καταστούν όμοιροι των όποιων κυβερνητικών σχεδιασμών, όταν καθημερινά δίνουν μάχες διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, απαιτούν το σεβασμό και θωράκιση για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις αντίξωες και τους κινδύνους του λειτουργήματός τους. Ύστερα από αυτά, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών θα επισκεφτούν σήμερα τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας. Επίσης, οι νομικοί σύμβουλοι των Ομοσπονδιών κινούν τη διαδικασία σύνταξης εξώδικου, το οποίο θα επιδοθεί άμεσα στον Υπουργό Οικονομικών, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσής του την προσεχή Παρασκευή 1 Αυγούστου του 2014. Εμείς τονίζουμε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτει, ενώ ταυτόχρονα για τη συνολικότερη αρνητική αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ενστόλων θα ανακοινώσει σειρά διαμαρτυριών ύστερα από αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια κερδισμένη απόφαση του ΣΤΕ, η οποία το ίδιο το κράτος έπρεπε να έχει συμμορφωθεί για το Σύνταγμα του κράτους έτσι επιτάσσει. Σίγουρος για την έκβαση της ένστασης που θα καταθέσει είναι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, αφού όπως είπε είναι τόσο πολλά και τέτοιου είδους τα ευρήματα που δίνουν σιγουριά ότι αυτοί είναι οι νικητές των εκλογών. Μάλιστα, ο κύριος Νανόπουλος αναφέρθηκε σε μερικά από αυτά, όπως την καταμέτρηση ανύπαρκτων ψηφοδελτίων αλλά και μέτρηπαν ψηφοδελτίων του δικού του συνδυασμού στο πνευματικό. Θεωρώ ότι δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμα δήμαρχος στην Κορινθία και είναι η μόνη περιοχή, εξ όσων γνωρίζω, στην Ελλάδα που έχει συμβεί αυτό. Υπάρχει μια αδικαιολόγητη, μια μεγάλη καθυστέρηση στο πρωτοδικείο της Κορίνθου να ανακηρύξει τους υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Σήμερα στην Τρίπολη εκδικάζονται στο εκλογοδικείο 4 υποθέσεις από όλη την Πελοπόννησο.
Στην Ελλάδα έχουν οριστεί ημερομηνίες για την εκδίκαση στο εκλογοδικείο ή έχουν ήδη εκδικαστεί πάρα πολλές υποθέσεις. Στην Κόρινθο, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αντικειμενική αδυναμία ή κάτι άλλο, του πρωτοδικείου δεν έχει ανακηρυχθεί ο Δήμαρχος και έχει γίνει μια απλή ανάρτηση των αποτελεσμάτων της βραδιάς των εκλογών. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι το συντομότερο δυνατό το πρωτοδικείο της Κορίνθου να κάνει την ανακήρυξη και μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε την ένσταση, όπως το έχουμε πει, γιατί στην επανακαταμέτρηση και τον έλεγχο των ψηφοδελτίων που κάναμε, τα ευρήματα είναι τέτοια που δικαιολογούν τη θέση μας ότι εμείς είμαστε οι νικητές των δημοτικών εκλογών και αυτό θα κατακυρωθεί από το εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο, όπως ξέρετε, δεν δίνει εκλογές, όπως γράφουν διάφοροι, κατακυρώνει αποτελέσματα βεβαίως με βάση τα ευρήματα τα οποία έχει. Γιατί στην επανακαταμέτρηση και τον έλεγχο που κάναμε, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να αλλάξει το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο των Εσωτερικών το βράδυ των εκλογών. Απλά σημειώνουμε και η μία και η άλλη παράταξη τα ευρήματα, τα υποβάλλουμε στο εκλογοδικείο αφού ανακηρυχθεί ο Δήμαρχος και μετά το εκλογοδικείο αποφασίζει ποιος κέρδισε τις εκλογές και ποιος όχι. Και θεωρώ ότι με αυτά που έχουμε βρει, εμείς έχουμε κερδίσει τις εκλογές. Γι' αυτό άλλωστε πάμε και στο εκλογοδικείο. Επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Σμυρνιώτης τον Παυλή σε δήλωσή του με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του δεύτερου περιελέγχου ανομίων στο Δήμο Τρίπολης τα τελευταία 3,5 χρόνια. Για μια ακόμα φορά, ακούσαμε χθες στο δικαστικό μέγαρο τον κύριο Παυλή να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε έλεγχο για ανομίες στο Δήμο από την 1η Σεπτεμβρίου. Μία από τα ίδια δηλαδή. Εδώ και 3,5 χρόνια διατυμπανίζει συνεχώς ότι θα προχωρήσει σε έλεγχος. Το ίδιο πείμα κάθε φορά. Αφού είναι τόσο σίγουρος για ανομίες, γιατί 3,5 χρόνια τώρα δεν πήγε τα στοιχεία στη δικαιοσύνη? Γιατί απλά δεν έχει κανένα απολύτως στοιχείο. Λέει τα ίδια και τα ίδια για να παραπλανεί τους πολίτες. Όσα λέει είναι στιγνές συκοφαντίες. Συκοφαντίες που αναδείχθηκαν πανηγυρικά και με δικαστική απόφαση, όταν αναγκάστηκα να προσφύγω εγώ στη δικαιοσύνη για να προστατεύσω την τιμή και την υπόλοιψη τη δική μου και της οικογένειάς μου. Η μόνη ανομία είναι όσα έκανε ο ίδιος κατά τη διάρκεια των εκλογών, τα οποία θα αποδειχθούν και από το δικαστήριο. Ο άνθρωπος είναι απλά επικίνδυνος. Λοιπόν, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, τον έχουμε καλέσει επανειλημμένα και εγώ και κατά καιρούς οι αντιδήμαρχοι να έρθει να ελέγξει ό,τι θέλει και όποτε θέλει. Όχι την 1η Σεπτέμβρη. 1η Αυγούστου να έρθει, αύριο το πρωί. Και το καλό να ελέγξει και τους πρώην Δήμους που Δήμαρχοι ήταν δικά τους στελέχη. Και να ελέξουμε και τον πρώην Δήμο Τρίπολης όταν τον διοίκησαν δικά τους στελέχη ή όταν τον διοίκησαν υποστηρικτές του από άλλες παρατάξεις. Όσο δεν το κάνει, θα είναι σαν να φωνάζει ο κλέφτης για να ακούσει ο νοικοκύρης. Και τον ενημερώνω ότι ο νοικοκύρης είναι εδώ και τον περιμένει. Η αυτοδίκαιη αργία της αιρετής εκπροσώπου των εκπαιδευτικών στο ΠΙΣ Πελακωνίας και Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Μολάν, Ελισάβετ Παπαδοπούλου, στάθηκε αφορμή για να γίνει το πρωί της Τρίτης μια παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Οι εκπαιδευτικοί είχαν μάλιστα για το λόγο αυτό συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πέτρο Μισθό. Δυστυχώς άκαρπη ήταν η συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Μισθό. Ζητήσαμε να υπάρχουν παρεμβάσεις ώστε να αθωωθεί η συνάδελφισσά μας η κυρία Παπαδοπούλου. Ζητήσαμε να μάθουμε το αποτέλεσμα του πειθαρχικού όπως έχει ολοκληρωθεί. Δυστυχώς ούτε αυτό μάθαμε. Μας είπε ότι είναι απολύτως εμπιστευτικό και πρέπει να το μάθει η ενδιαφερόμενη και ακόμα δεν της έχει επιδοθεί τίποτα. Ούτε της έχει ενημερωθεί για κάτι, συναδέλφισε. Δυστυχώς, σε μια κρίσιμη περίοδο για τον τόπο, σε μια κρίσιμη περίοδο για την εκπαίδευση, βλέπουμε φαινόμενα τα οποία μας γυρνάνε πίσω, βλέπουμε φαινόμενα που πιστοδρομούν τον τόπο, βλέπουμε συναδέλφους να διώκονται, να γίνονται θύματα νόμων που είναι άδικοι, νόμοι που θα πρέπει να καταργηθούν. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Υπήρξε μια συμβολική κατάληψη του χώρου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Απαραμέλειας Ομοσπονδίας με συνδικαλιστικά στελέχη και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα στο και οι συνάδελφοι να βρουν το δικαιό της
και φυσικά να σταματήσουν οι όποιες διώξεις όπου και αν αυτές γίνονται. Εφόσον η απόφαση είναι από το Υπουργείο, για ποιο λόγο ήρθατε στον κύριο Μισθό, τι θα μπορούσε να κάνει? Όλα ξεκίνησαν από τη Λακωνία, όλα ξεκίνησαν από την Πελοπόννησο, αναφέρομαι στις παρεμβάσεις της διοίκησης, και είχαμε βέβαια και την άδικη απόφαση του Υπουργείου που δηλώνει ότι ακολούθησε τις εισηγήσεις που υπήρχαν από τους διοικητικούς παράγοντες εδώ της περιοχής για την μέσα εισαγωγικά έρευνα που έγινε. Συναδέλφισε, επαναλαμβάνω, έχει δίκιο, κακώς διώκεται και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις δεν βοηθούν. Εμείς ήρθαμε εδώ για ουσιαστική επικοινωνία και ουσιαστική παρέμβαση και δυστυχώς για μια ακόμα φορά η διοίκηση λειτουργεί με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είμαστε σήμερα εδώ σε παράσταση διαμαρτυρίας για να υπερασπιστούμε και να συμπαρασταθούμε στη συνάδελφό μας Ελισάβετ Παπαδοπούλου, η οποία διώκεται άδικα για τη συνδικαλιστική της δράση. Η Ελισάβετ Παπαδοπούλου, όντας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΠΙΣ Πελακωνίας, διώκεται για ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας, διότι υπερασπίστηκε τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και αποκάλυψε την άθλια πραγματικότητα που επικρατεί στη δημόσια εκπαίδευση στη Λακωνία και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση άφησε να διαρρεύσει το περιεχόμενο της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θέλοντας να καλύψει τις παρανομίες και παρατυπίες που έκανε σε σχέση με την θέση σε αυτοδίκαιη αργία που δεν θα έπρεπε να την έχει θέσει τη συναδέλφου μας Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και τα εντεταλμένα όργανά της να ενσπείρουν το φόβο στους εκπαιδευτικούς, έχοντας ως στόχο να υποτάξουν τις όποιες αντιδράσεις μας ενάντια στην πολιτική που θέλουν να επιβάλλουν. Θέλουν καταρχήν να αλλάξει το καθεστώς στην εκπαίδευση. Από τη μια με το φόβητρο της αξιολόγησης και από την άλλη τη φόβητρο των πειθαρχικών, θέλουν να αλλάξουν το τοπίο στα σχολεία. Διαλύουν το δημόσιο σχολείο και θέλουν να επιβάλλουν το καθεστώς της σιωπής. Σε αυτά τα πλαίσια, μάρτυρας είναι η Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Δεν είναι δυνατόν διοικητικά να παρανομεί ο προϊστάμενος και να μην διώκεται και να διώκεται η συνάδελφος που υπερασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντα των εκπαιδευτικών. Σε αυτή την λογική, όλοι οι σύλλογοι της Πελοποννήσου έχουμε αντιδράσει από την αρχή. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές μπροστά στον προϊστάμενο εδώ τον περιφερειακό, τον κύριο Μισθό. Δεν μας καλύπτουν οι απαντήσεις. Δεν θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση αφορά κάποιους άλλους. Θα έπρεπε και εδώ η περιφερειακή διεύθυνση να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θα μπορούσε να πάρει απόφαση που να είναι υπέρ της Ελισάβετ, διότι δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Αυτό το χρέος το αναπληρώνουν οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών της ίδιας της Πελοποννήσου. Φαίνεται ότι η καταστολή και τα δηλαϊκά μέτρα όχι μόνο πάνε χέρι-χέρι, αλλά σε αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης το ένα βοηθάει το άλλο. Φαίνεται καθαρά ότι καθώς εντείνονται τα δηλαϊκά μέτρα σε όλα τα επίπεδα, καθώς εφαρμόζονται κατά γράμμα επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλουτοκρατίας και στην εκπαίδευση, πώς δηλαδή η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα θα γίνει πιο στενός συνδετικός κρίκος με αυτό που λέμε με τη μείωση του εργατικού κόστους. Φαίνεται λοιπόν από την άλλη ότι όποιος σηκώνει κεφάλι, και το τονίζω αυτό ανεξάρτητα που ανήκει, διώκεται και με διάφορους τρόπους γίνεται προσπάθεια να συγγύσει, να μην εκφράζει αντίθεση, να μην κάνει ακόμα και τα στοιχειώδη συνδικαλιστικά του δικαιώματα, όπως έγινε και με την περίπτωση που συζητάμε σήμερα. Σε δεινή κατάσταση έχει περιέλθει το Ταμείο του ΟΑΕ, δηλώνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αργολίδας, Παναγιώτης Μακρής, και τονίζει ότι το Ταμείο δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Παράλληλα, τόνισε ότι η Γενική Συνομοσπονδία του κλάδου έχει κάνει τις προτάσεις της για το θέμα, οι οποίες όμως δεν έχουν εισακουστεί. Για άλλη μια φορά, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπορών Αργολίδας, Παναγιώτης Μακρής, αναφέρεται στη δεινή οικονομική κατάσταση του ΟΑΕ και τονίζει ότι υπάρχουν σκοπιμότητες από τους κυβερνώντες στην εξέλιξη αυτή του ταμείου, αφού οι προτάσεις διάσωσής του από τη Συνομοσπονδία δεν έχουν εισακουστεί. Το Ταμείο πραγματικά εδώ και ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, δίνει μάχη ζωής. Όσοι ασφαλιζόμενοι του ΟΑΕ έχουν τη δυνατότητα ακόμα και πληρώνουν,
Ο ασφαλιστικός φορέας δεν έχει τα αποδοματικά πλέον για να καταβάλει τις συντάξεις. Με αυτά που παίρνει, με αυτά που εισπράττει, προσπαθεί και έχει και ένα έλλειμμα περίπου στα 80 με 100 εκατομμύρια το μήνα ώστε να καταβάλει τις συντάξεις. Εμείς εδώ και 3-4 χρόνια το συνδικαλιστικό γενικότερα κίνημα αναφέρεται πάνω σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που βιώνουν οι επαγγελματίες και έχουμε δώσει τις λύσεις, προτάσεις, ώστε να υπάρχουν οι λύσεις για να σωθεί και ο ασφαλιστικός φορέας, ο ΟΑΕ, να υπάρχει δυνατότητα να παίρνουν τις συντάξεις και να μην υπάρχει και μείωση των συντάξεων. Όμως υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο η κυβέρνηση, η δικοματική κυβέρνηση, το λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια, ώστε να καταρρεύσει το ταμείο, οι συνταξιούχοι να πάρουν μια δημόσια σύνταξη εγγυημένη, η οποία θα είναι 320-360 ευρώ, με αποτέλεσμα να αναφερθούν και να πούνε ότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον δεν πληρώνεται, δεν έχουμε και τη δυνατότητα να πάρουν τη συντάξη. Όμως κάνουν ένα σοβαρό και μεγάλο λάθος. Τα χρήματα αυτά οι επαγγελματίες τα έχουν δώσει. Άρα είναι τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να τους τα επιστρέψουν και θα πρέπει να τα αποδώσουν ως σύνταξη. Το ότι δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης και ο έμπορος να δώσει, να καταβάλει τις εισφορές του, την ευθύνη δεν την έχουμε εμείς, την έχει η πολιτική που ασκείται ειδικότερα τα τελευταία 6 χρόνια, που έχει κατακρεουργήσει τους μισθούς και όχι μόνο, αλλά και τα πάντα, την κοινωνία, το επιχειρήν και ό,τι τέλος πάντων στέκεται προς την ανάπτυξη είναι εμπόδιο η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τις ασφαλιστικές του φορές, να μην έχει βιβλιάριο ασθενείας, να μην χρησιμοποιεί ως πλέον ανασφάλιστος τη φαρμακευτική περίθαλψη αλλά και τα νοσοκομεία, να τα πληρώνει όλα αυτά και αντί να σταθούν δίπλα ώστε να λυθεί το ζήτημα, συνεχίζουν αυτό το ταγκατήφορο και δεν λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις για να σωθεί το ταμείο. Πότε βλέπετε να κρατάει? Αυτό το σχέδιο είναι ότι μέχρι 1η-1η-15, αν είναι η κυβέρνηση ακόμα η δικοματική, εκτιμώ ότι θα το εξαντλήσουν. Όμως υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι θα πρέπει να γίνουν 100 μηνές δόσεις ως των ασφαλιστικών εισφορών που χρωστάμε, να γίνει δηλαδή μία ρύθμιση. Όμως και αυτό δεν θα φέρει αποτελέσματα εκείνα που επιθυμούμε. Οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει να παγιώσουν τις παλαιές οφειλές, να κατεβούν 2-3 κλάσεις ή τέλος πάντων όσο μπορούν να πληρώνει ο κάθε ασφαλισμένος στον ΟΑΕ, ώστε να έχει και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά να έχει και τη δυνατότητα ύστερα το ασφαλιστικό το ταμείο να δημιουργήσει αποθεματικά. Και πραγματικά με τον τρόπο που λέμε και μέσα από τα στοιχεία το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, φαίνεται πεντακάθαρα ότι θα έχει τη δυνατότητα και θα έχει και ένα αποθηματικό 500-600 εκατομμύρια το χρόνο εκτός από αυτά που θα πληρώνει. Όμως, σας προείπα ότι ποιο είναι το σχέδιο για να διαλύσουν τον ασφαλιστικό φορέα. Θα πρέπει όμως να δούμε ότι και 30-40 χρόνια πιο μπροστά, πρέπει να αρχίσει, γιατί ο ασφαλιστικός φορέας είναι από 1939. Άρα υπήρχε τουλάχιστον 40 χρόνια αποθεματικό. Θα πρέπει να δούμε και πού πήγαν αυτά τα αποθεματικά. Ένταση φαίνεται ότι έχει προκληθεί από μερίδα πολιτών στο Ξυλόκαστρο που αντιδρά στην κατασκευή νέου παραλιακού με πεζοδρομίο μεγαλύτερου φάρδους. Καταστηματάρχες στο χώρο της μαζικής εστίασης προβάλλουν ως βασικό επιχείρημα τη μείωση των θέσεων στάθμευσης και την όξυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Στο θέμα κάνει αναφορά ο νεοεκλεγέντας επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Βλαστιώτος, ο οποίος μεταξύ των άλλων τονίζει ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στη μελέτη που αφορά το έργο. Το έργο που βλέπετε πίσω μου, το έχουμε πει και στην προεκλογική περίοδο όλοι εμείς της ανανεωτικής συνεργασίας, είναι για μας ένα μνημείο ασυνεννοησίας και έλλειψης εμπιστοσύνης. Είναι δύο προβλήματα τα οποία έχουμε στο Δήμο μας και αποτελούν τροχοπέδι στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του πανέμορφου του τόπου. Βλέπουμε ότι οι διπλανοί δήμοι σχεδιάζουν, εκτελούν. Εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ και 10 χρόνια. Πραγματικά μας απασχολεί όλη αυτή η ανάπλαση της παραλίας. Στο συγκεκριμένο έργο τώρα πίσω μου πήρα μια πρωτοβουλία, κάλεσα τον Δήμαρχο, τον κύριο Κλαδούχο, καθώς και όλους τους επικεφαλείς των μειοψηφιών. Τον απερχόμενο Δήμαρχο. Τον απερχόμενο Δήμαρχο, συνεχίζει να είναι Δήμαρχος.
και τον επόμενο αυτό που θα έρθει, αλλά και όλους τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Κάναμε μια συζήτηση. Ο Δήμαρχος και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας ενημέρωσαν ότι εάν το έργο δεν ξεκινήσει άμεσα, υπάρχει κίνδυνος απέταξης του έργου, δηλαδή να χαθεί η χρηματοδότηση. Η οποία είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Η οποία είναι περίπου 1.800. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι μας συμφωνήσαμε ότι δεν πρέπει να χαθεί η χρηματοδότηση. Βέβαια, οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι το έργο αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχουν αλλαγές σημαντικές πάνω σε αυτό το έργο. Ας μην χρησιμοποιήσουμε βαριά έκφραση. Σωστή, ας πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αυλεψίες και αστοχίες, τις οποίες είδαμε στο ανατολικό κομμάτι της ανάπλασης και πρέπει να τις αποφύγουμε στο δυτικό. Παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει, κατά την άποψή μας, να φτιαχτεί περιψωμένος ποδηλατόδρομος στο δυτικό κομμάτι της παραλίας. Δεν πρέπει να πειραχθεί ούτε ένα δέντρο. Είναι πράγματα τα οποία τα δοκιμάσαμε, τα κάναμε στο ανατολικό κομμάτι και είδαμε ότι ήταν λάθος. Συζητήσαμε λοιπόν με το Δήμαρχο. Εδώ θέλω να πω ότι ένα σημαντικό θέμα είναι ότι πρέπει οι καταστηματάρχες της ανατολικής και της δυτικής πλευράς να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και πρέπει να το δούμε αυτό σαν ενιαίο κομμάτι. Εάν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο Βεβαίως, έργο, δεν είναι δύο διαφορετικά. Τα ίδια δικαιώματα. Έτσι όπως υπάρχει μελέτη αυτή τη στιγμή, όχι. Εμείς όμως στην ανανεωτική συνεργασία θεωρούμε ότι η μελέτη μπορεί να αλλάξει. Το έχουμε ψάξει και πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει και είναι στα χέρια της νέας Δημοτικής Αρχής από 1η Σεπτέμβρη να γίνουν οι όποιες αλλαγές πιστεύουμε. Πράγμα το οποίο δήλωσε και ο ίδιος ο κύριος Αντώνης Κλαδούχος. Συζήτηση για τα προβλήματα αλλά και προτάσεις για την όσο δυνατόν καλύτερη μελλοντική λειτουργία του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης ακούστηκαν στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Αρκάδων, όπου είναι σε εξέλιξη στην Τρίπολη. Ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Γιώργος Ρεβελιώτης, αφού αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά των Ομογενών, δημιουργώντας αυτό το νοσοκομείο το 1951, ενημέρωσε για μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία του. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και που για χρόνια παραμένουν άλυτα συζητήθηκαν στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων στην Τρίπολη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Γιώργος Ρεβελιώτης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο αναξιοποίητο δασάκι που βρίσκεται γύρω από το νοσοκομείο, στις συνθήκες όπου λειτουργεί το κηλικείο, στις καταπατήσεις των χώρων που ανήκουν στο νοσοκομείο, καθώς και στις συνθήκες νοσηλείας και εργασίας μέσα σε αυτό. Βλέπουμε ένα παράνομο κτίριο που λέγεται κηλικείο. Ένα κτίριο. Ένα λειτουργήμα, ας το πούμε, μια επιχείρηση που χτίστηκε χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Ένα κτίριο που χτίστηκε και μια επιχείρηση που λειτουργεί χωρίς να ζητήσουν την έγκριση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, ιδιοκτήτρια του χώρου αυτού. Είχαν δώσει 3 άδειες σε ανάπηρους πολέμου να λειτουργήσουν μια επιχείρηση στον χώρο αυτό. Πολύ ωραία. Να δοθούν αυτές οι άδειες σε δημόσιους χώρους. Αυτός ο χώρος, συγγνώμη μας, δεν είναι δημόσιος χώρος. Είναι ιδιωτικός χώρος που ενοικιάζεται για δημόσια χρήση. Αυτός ο χειριστής πληρώνει ενίκιο στους 3 ανάπηρους πολέμου, αλλά αυτοί οι 3 δεν πληρώνουν ενίκιο στο νοσοκομείο. Αυτό για μένα πάει αντίθετα το σκοπό του νοσοκομείου και του χώρου αυτού. Ζητάμε την απομάκρυνση του κηλικείου αυτού. Έχουμε προτείνει ότι θα χτίσουμε εμείς ένα κηλικείο. Θα ενοικιαστεί αυτό το κηλικείο, αυτός ο χώρος, σαν κηλικείο, σε έναν χειριστή που θα πληρώνει ενίκιο. Και το ποσό αυτό να μπαίνει σε ένα λογαριασμό και με βάση τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου να επενδύεται αυτά τα λεφτά. Πριν 2 χρόνια όταν ήρθαμε και είδαμε αυτές τις εικόνες, το νοσοκομείο υπήρχε σε μια κατάσταση πολύ θλιβερή. Να σας πω ότι πήγα να πλύνω τα χέρια μου στο τουαλέτα και δεν υπήρχε σαπούνι. Δεν υπήρχε χαρτί υγείας. Πού στο νοσοκομείο.
να θέλει ένας να λύσει το τραύμα του με Γάζα και να μην υπάρχουν Γάζες, να μην υπάρχουν σύρακες, να μην υπάρχουν τα πιο βασικά απαραίτητα. Εδώ είναι μια θλιβερή κατάσταση. Αυτός που έχει το κηλικείο είχε δύο φορτηγάκια που τα χρησιμοποίησε σαν αποθήκες. Αυτό εδώ, άμα δείτε, είναι ένα φορτηγάκι χωρίς τις άδειες κυκλοφορίας. Είναι γεμάτο σκουριά, μέσα βλέπουμε όλα τα υλικά που τα χρησιμοποιούσε και πουλούσε στο κηλικείο. Τα λάστιχα είναι σπασμένα. Και πού μπροστά, στην κυρία Ίσως. Ένας χώρος που πάει το κοινό, το δημόσιο. Ένα μικρό παιδί που πάει από σάτε του, που φεύγει από την αγκαλιά της μάνας να πάει να χτυπήσει. Τι θα πάθει. Κάνουμε παρατήρηση το Ιανουάριο. Και όταν γυρίσαμε πάλι το Μάιο, ακόμα ήταν εκεί. Κάνουμε πάλι παρατήρηση το Μάιο. Ήρθαμε πάλι το Σεπτέμβριο. Και ήταν ακόμα εκεί. Οι κάτοικοι στην παραλία Λέχιου Κορίνθου προσπαθούσαν επί 2,5 ώρες να σώσουν ένα μικρό δελφίνι που βρέθηκε τραυματισμένο, ωστόσο οι αρχές δεν ανταποκρίθηκαν. Οι κάτοικοι βρήκαν το μικρό δελφινάκι στην παραλία το βράδυ της Δευτέρας και έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να το σώσουν, αφού τα νερά ήταν κρύα και το δελφίνι τραυματισμένο. Τελικά, αργά το βράδυ το άτυχο ζώο υπέκυψε. Δελφινάκι είναι. Περιμένουμε τις αρχές και δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε τώρα εδώ γύρω στις 3 ώρες. Είναι μικρό δελφινάκι. Πάρα πολύ μικρό. Είναι χτυπημένο, τι είδαμε. Βεβαίως, το κάποια προπέλα πρέπει να το έχει χτυπήσει. Και είναι τα παιδιά τόση ώρα μέσα στη θάλασσα, επικοινωνούμε συνέχεια, μας λένε θα έρθουνε και δεν βλέπουμε τίποτα. Εμείς τι γίνεται τώρα? Εδώ βγει όλο το χωριό βλέπουμε. Βέβαια έχει βγει. Βοηθάνε, τα παιδιά είναι μέσα στη θάλασσα μια ώρα τώρα. Βέβαια έχει βγει, γιατί είναι προστατευόμενο. Το μικρό δελφινάκι είναι χτυπημένο και ήρθαμε να δούμε, να βοηθήσουμε προσωπικά, αλλά έχουν πάρει τηλέφωνα στη Θεσσαλονίκη σε κάποιο, στην Κρήτη νομίζω, θα έρθει κάποιος υπεύθυνος από την Περαχώρα, το Βύσια. Γιατρός, ο οποίος ξέρει. Και περιμένουν τώρα. Είμαστε παραλία Λεχαίου στο Κάλας Μπιτς ακριβώς δίπλα. Και έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι και περιμένουν. Αλλά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εδώ πέρα και το θηλαστικό αυτό δεν ξέρω, ίσως. Αναντέξει ακριβώς γιατί είναι. Λοιπόν, εγώ είμαι από την αρχή, έχω παρακολουθήσει όλη την επιχείρηση που κάνανε όλοι οι κάτοικοι εδώ. Ενημερώσαμε το λιμενικό, το οποίο μας είπε ότι δεν ήταν υπεύθυνο. Από προσωπικές μας είπε ότι δεν είναι υπεύθυνο. Από σε μένα, σε κάποιον από εδώ. Λοιπόν, πήραμε όλοι από προσωπικές, ο καθένας μας, η φιλόζωη εδώ πέρα κτλ. Επικοινωνήσαμε με την υπεύθυνη του Συλλόγου Αρίων, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η οποία στέλνει ένα γιατρό από το Λουτράκι για να δει τι θα κάνει με το δελφινάκι. Έχει περάσει όμως μία ώρα. Έχουμε μέσα 4 ανθρώπους, 2 ώρες, μέσα στην παγωμένη θάλασσα, τέλος πάντων είναι και βράδυ, και περιμένουμε. Και δεν ξέρω και το κανάλι μου, πρέπει να επέμβει να κάνει κάτι, να τελειώνουμε, να έρθει λίγο γρήγορα. Βλέπουμε ότι είναι μικρό, έτσι. Είναι μικρό δελφινάκι, είναι μέχρι 5 κιλά, 6 κάπου, το οποίο είναι χτυπημένο από κάτω. Έρχεται ο κτηνίατρος, μας είπε να το βάλουμε, κυρία Κομινού, στη βάρκα και να το σκεπάσουμε με μια πετσέτα και να είναι έξω φυσιτήρας. Μέχρι να έρθει ο κτηνίατρος να δώσει εντολές. Εσείς πήγα το είδατε μέσα, έτσι. Ναι. Έχει εκδορές στο κάτω μέρος. Δεν έχει κάποιο μεγάλο τραυματισμό ή κάποια τομή. Πιθανόν αυτό να έχει δημιουργηθεί από την πρόσκληση ή από την τριβή στα βράχια. Είναι στρεσαρισμένο, έχει... Όχι. Είναι έτσι ένα γδάρσιμο στην κάτω πλευρά, κάτω αριστερή πλευρά. Ήμασταν τις 8.30 ώρα μέσα, το βρήκαμε εδώ, μπήκαμε μέσα μήπως και το σώσουμε, αλλά τελικά τώρα τι ώρα είναι δεν ξέρω. 10 και. 10 και, ύστερα από 2 ώρες, πέθανε τελικά, σταμάτησε η καρδιά του. Περιμένουμε και το γιατρό. Δεν ήρθε κάποιος.
Ναι, δεν ήρθε, το εντάξει, τώρα. Δεν ήρθε, το ειδοποίησανε. Το λιμενικό το ειδοποίησαμε και μας είπανε να φορέσουμε γάντια, μην το πιάσουμε έτσι. Και αν το βγάλουμε στην ακτή, να τους πάρουμε πάλι τηλέφωνο. Α. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν μίλησα εγώ. Όχι. Δεν εμφανίστηκαν. Όχι. Ο νέος προπονητής του Παναφυπλιακού Γιάννης Νενεκούμης εξηγεί το πλάνο και τη φιλοσοφία που από εδώ και πέρα θα κοινωθεί η ομάδα αλλά και οι ακαδημίες του συλλόγου προκειμένου στο προσεχές μέλλον ο Παναφυπλιακός να πατίζεται από δικά του παιδιά και να πρωταγωνιστήσει. Θα βασιστούμε σε ένα πλάνο και μια φιλοσοφία στην οποία δεν έχει δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια ο Παναφυπλιακός. Ο Παναφυπλιακός ήταν σε ανταγωνιστικό και υψηλό επίπεδο. Πλέον οι στόχοι έχουν αλλάξει, θα πάει προς το στήσιμο ενός πλάνου το οποίο θα έχει πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα και η Ακαδημία, με στόχο κάποια στιγμή στο μέλλον να φτάσει ο Παναθηναϊκός πάλι σε υψηλό επίπεδο. Ο στόχος σας είναι, ας το πούμε, να βγάλετε ποδοσφαιριστές ώστε να φτιάξει μια ομάδα για το προσεχές μέλλον και όχι για το για τώρα για να κάνει προαθλητισμό στην Αθήνα, να ξανέβει το Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να ενώσουμε αυτά το παζλ να κομμάτια. Αυτή τη στιγμή στις μικρές ηλικίες υπάρχει πρόβλημα στην πρώτη ομάδα και θέλουμε να δημιουργήσουμε την δεύτερη ομάδα όπου εκεί θα είναι το φυτόριο, όπου εκεί θα επιλέγουμε τα παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού. Η δεύτερη ομάδα θα είναι διάμεσο σπίτι ανάμεσα στις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα. Ναι, αυτό ακριβώς. Προσδοκούμε ότι στο μέλλον θα δώσει πάρα πολλά η Ακαδημία στην πρώτη ομάδα. Έχουν γίνει κινήσεις, γιατί όπως ξέρετε αρκετοί παίκτες έχουν φύγει την ομάδα, κάποιοι θα θέλουν να μείνουν στο υψηλό επίπεδο. Δεν αποτέλεσε εμπόδιο ο Παναθηναϊκός και η διοίκηση σε αυτά τα παιδιά. Μείναν ελεύθερα και από ό,τι ακούω και ξέρω, αρκετά παιδιά έχουν κλείσει ομάδες για μαθητικές. Στις 2 και 3 Αυγούστου θα διεξαχθεί για άλλη μια χρονιά το τουρνουά Beach Volley Αντρών, Γυναικών και Μεικτό στη Μαρίνα της Νέας Κίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη αρχίσει. Είναι η πέμπτη χρονιά από ό,τι θυμάμαι, συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνουμε το τουρνουά Beach Volley. Έχει γίνει πλέον στην Θεσμό, σε έναν χώρο που είχε δημιουργηθεί κάποια χρόνια πριν από τον αείμνηστο στον κύριο Κατριλιώτη. Συνεχίζεται αυτό το τουρνουά Θεσμός στο πλέον διαδεδομένο άθλημα του καλοκαιριού Beach Volley, που θα μπορούσα να πω είναι πολύ συλλεκτικό. Λαμβάνουν μέρος και ποδοσφαιριστές και καλαθοσφαιριστές, αθλητές από άλλα αθλήματα. Είναι πολύ ευχάριστο, ερασιτέχνες έρχονται και παίζουν και όχι μόνο οι αθλητές του βόλεϊ. Έχει πολύ μεγάλη εκπαίδευση και πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγκεντρώνει κόσμο, ιδιαίτερα το βραδάκι εδώ με το φως των προβολέων που μπροστά στις καφετέριες και στην Μαρίνα, και αποτελεί το σήμα κατατεθέν, πιστεύω, στα αθλητικά καλοκαιρινά δρόμενα εδώ στην περιοχή μας. Συμμετοχές που μπορούν να δηλώσουν και αν υπάρχουν, έτσι, αν υπάρχουν αρκετές συμμετοχές. Συμμετοχές είναι τρία τα τουρνουά. Το Σάββατο ξεκινάει το τουρνουά των αντρών, τελειώνει τελικό το βράδυ, και την Κυριακή το πρωί ξεκινούν τουρνουά των γυναικών και την Κυριακή το μεσημέρι Μεικτό, δηλαδή ένας άντρας, μια γυναίκα. Στα site και στο Facebook και στα site τα κατάλληλα και στα ειδησιογραφικά υπάρχουν κανονισμοί διοργάνωσης. Το mail και το τηλέφωνο μπορούν οι αθλητές και αθλήτριες να δηλώνουν συμμετοχές. Θέλετε, μπορώ να το πούμε. Το τηλέφωνο είναι 6974-49-55-60. Με ένα μήνυμα δίνουν τα ονόματά τους και λαμβάνουν τις πληροφορίες τι ώρα πρέπει να έρθουν και πότε. Πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή, μπορούν να έρθουν δηλαδή και μία-δύο ώρες πριν το τουρνουά για να δηλώσουν. Ναι, είναι ερασιτεχνικά τουρνουά και δίνουμε δυνατότητα στους αθλητές να έρθουν και λίγο νωρίτερα. Αλλά καλό είναι να υπάρχει μέχρι την Παρασκευή για να καταρτιστεί το πρόγραμμα, για να μην τύχει ομάδες και αποκλειστούν λόγω του συνωστισμού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Mediterranean luxury in a natural paradise. Welcome to Barceló Hydra Beach.
Σούπερ μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Μόνο εμείς μπορούμε και πουλάμε το Νεομάτ 4,99. Δώρο παγωτό των 2 λίτρων αξίας 4,95 με την αγορά ενός αφρόλου Trulux Relax Gigas 750 ml μόνο 5,20. Ζαμπόνο ομοπλάτη για το όστελο μας που σημαίνει εγγύηση ποιότητας και μοναδικής τιμής το κιλό 4,79. Τυρί χαλούμι παραδοσιακό κυπριακό βάρος 250 γραμμαρίων το τεμάχιο 2,89. Με κάθε αντιλιακό Νιβέα δώρο μια ομπρέλα θαλάσσης μεγάλη διάμετρος 1,80. Και από Τετάρτη 30 Ιουλίου πάλι στο Ζιγούρι Τυρνάβου μεγάλη προσφορά μόνο 2,99. Σούπερ μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης. Κέντρο κήπου ΕΔΕΜ στο Ναύπλιο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία λουλουδιών εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, καθώς και ποικιλία καλοπιστικών και καρποφόρων δέντρων. Διαθέτουμε επίσης πλούσια γκάμα από πύλινες γλάστρες καθώς και διάφορα διακοσμητικά είδη για τον κήπο σας. ΕΔΕΜ, Άνθη, φυτά, οποροφόρα. ΕΔΕΜ, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κήπων. ΕΔΕΜ, Αθανάσιος Ζουσεμετζής, Άργους και Καλαμάτας, Ναύπλιο. Ο τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή. Προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ταραντήλης Παναγιώτης. Επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύγου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας, καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Άντζη Κοκόνη, Artistic Hair Design. Λαμπερά, υπέροχα μαλλιά. Πασίον δε αλαβάρ,
Ζήσε την εμπειρία. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός γιορτάζουν με μοναδικές προσφορές. Φέτα Δοδόνη μόνο 6,89 το κιλό. Μπριζόλες Κυρινές Λεμού μόνο 3,89 το κιλό. Όλες οι πάνες Pampers μικρή συσκευασία μία συν μία δώρο. Και για τις διακοπές σας, σετ βαλίτσες τριών τεμαχίων μόνο 39,99. 65 χρόνια Κρητικός, 65 μέρες γιορτής. Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπετε αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνώνουν με τα βλητή, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 20 έως 35 βαθμούς, στα δυτικά από 21 έως 36, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 21 έως 37 και στα νησιά από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνώνουν με τα βλητή, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Καλό σας βράδυ.